στο Ανήλιο. Λοιπόν, γίνεται εκδήλωση, ένας γίνεται εκδήλωση. Ένας πατριώτης μας προσφέρει για τέσσερα άτομα τραπέζι στις Μπουρμπούλες, στο Μπουρμπούλα. Τα έχω ανακατέψει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Μπράβο. Ποιος θα τραβήξει. Μια κυρία, η κυρία. Βέβαια, η κυρία, μπράβο. Η κυρία η όμορφη. Η κυρία η όμορφη. Για δείξτε το κύριε Χριστίνα να δούμε. Κατερίνα Λαζαρή. Ανήστε. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Είναι η Κατερίνα Λαζαρή. Εδώ. Μπράβο, να περάσετε όμορφα. Η Κατερίνα Λαζάρη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας, το Παναγιώτη. Το Παναγιώτη το Ζαφυράκη για το δωράκι αυτό. Μπράβο. Να περάσετε καλά. Η πρώτη μας πρώτος σταθμός στο φούρνο Μαγιστία είναι δίπλα. Να εδώ όλοι. Λεβέντες. Ναι, αμέ. Όλοι αυτοί είναι του λεωφορείου μας, ε. Ο Μάρκος από τη Μοφχίτσα. Άτσι μίτσι κότσι του κλουκάνατες πουλιές κλωτσές κεραμιδιές να σου έρθει γέρο. Πάει ο γέρος να φιλήσει. Μίξε σα γιατί γεμίζει. Να χαθείς, άτσι μίτσι κότσι κουτουρλο κάνατες πουλιές και καρέκλες να σου έρθει γέρο. Να χαθείς γέρο από μπροστά μου. Σε σιχά, σε σιχάθηκε η καρδιά μου. Γεια σου. Τώρα εγώ θα φύγω και θα σ' αφήσω μόνος του, του λέει. Μετά ο γέρος έχει τα κλάματα. Μπράβο. Αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Μπράβο, ωραία το λέω. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Αγαπώ. Γιατί ζεις και εσύ μαζί το παρά το σοβαρά θυρό το παράθυρο κλεισμένο, το παράθυρο κλειστό. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, να είστε καλά. Σας πω άλλο. Πες. Ζωή, έλα. Πάει λεπτά στα μάτια σου, να χαρίσει τα νιάτα σου.
Όλοι έχουμε όρεξη και ωραία τα λεπτά, τραγουδάμε όλοι. Σε που σε γελάς. Μπράβο Μάρθα και η Όλγα εδώ και ο Βασίλης από πίσω. Σε που σε γελάς. Αλετούλα πες το εσύ. Μάνθο, ωραία, ωραία. Κύριε, ελάτε κύριε. Όλοι, σαν ναι, όλοι. Πίσω, πίσω και ο Φάτ. Ανδρέας, όλα τα παιδιά. Καλά το λέμε. Ανδρέα, καλά το λέμε. Καλά το λέμε, καλά το λέμε. Πάρει το γαϊδούρι. Σου πάρει το γαϊδούρι. Σου πάρει το γαϊδούρι. Προτιμάει να πάει στους δικούς του ανθρώπους. Μπράβο. Οπότε, μπράβο. Πολύ καλά. Σου είπα το και το. Πολύ καλά το είπες. Μπράβο, πολύ ωραία. Έχασα τη γυναίκα μου και με έχει αφήσει μόνο. Μάνθο. Είναι τέσσερι φίλοι και πάνε για ψάρεμα. Μάλιστα. Ξεκινάνε και αφού φτάσανε εκεί, συζητάνε τώρα στο τέτοιο μεταξύ τους. Λέει ρε φίλε, του λέει ο ένας, να δεις λέει τι τράβηξα σήμερα για να έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο. Της υποσχέθηκα λέει ότι θα παντρεμένει το μεταξύ όλοι οι φίλοι. Της υποσχέθηκα λέει ότι θα βάψω όλο το σπίτι σε μια εβδομάδα. Έλα ρε μεγάλε, του λέει ο άλλος. Πω εγώ να δεις, του λέει τι τράβηξα. Εγώ του λέει, της έταξα ότι θα του κάνω ανακαίνιση μαζί με τα έπιπλα. Πω λέει τι τραβάμε ο άλλος. Εγώ ρε φίλε, του λέει. Έχω κάνει, του λέει, και πέρκολα, τις έχω υποσχεθεί να κάνω και πέρκολα και πισίνα. Ο άλλος δεν μίλαγε. Καλά ρε, του λέει εσύ ο άλλος, γιατί δεν μιλάς. Λέει, εγώ παιδιά να σας πω κάτι, έβαλα λέει το ρολόι να χτυπήσει 5:30 ώρα. Χτυπάει το ρολόι και τους φωνάζω. Σεξ, της λέει, ή ψάρεμα. Πάρε, του λέει, ένα πουλόβερ μαζί. Κι άλλο ένα. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Ο τύπος, μάγκας, το παίζει κουτσαβάκι, ξέρεις, ωραίος, τέτοιο, της λέει η κοπελιά, ναι, φοράει τον κούκο του, της λέει η κοπελιά, κοίταξε να δεις, θα τα πάμε μια χαρά, απλώς να ξέρουμε ο καθένας τις ιδιοτροπίες του καθενός. Εντάξει, του λέει, να πούμε ο καθένας τι έχει. Της λέει, κοίταξε να δεις, θα περάσει καλά μαζί μου, αρκεί, αν δεις και έχω τον κούκο μου και γέρνει προς τα δεξιά, μη μου μιλήσεις, γιατί μπορεί να έχω μαλώσει με τον Χρήστο, με την Πία, μη μου μιλήσεις καθόλου. Εντάξει. Αν δεις, της λέει, τον κούκο μου και είναι προς τα αριστερά, πάλι μη μου μιλήσεις, της λέει. Μπορεί να έχω χάσει στα χαρτιά, μπορεί να έχω τσακωθεί με τον καφετζή, καθόλου. Εντάξει, του λέει, ρε φίλε. Της λέει, άμα δεις τον κούκο μου είσαι, μη στεναχωρέσαι καθόλου. Αγάπες και λουλούδια. Θα είμαι μια χαρά, ό,τι μου ζητήσεις αν το έχεις κλπ. Εντάξει, του λέει. Να σου πω κι εγώ, του λέει, την παραξενιά μου. Του λέει, αν με δεις καμιά μέρα με τα δύο χέρια στη μέση, διάλεξε που θα βάλεις τον κούκο σου. Γίνεται γάμος. Παντρεύεται ο Μήτρος με τη Μαγδάλο. Και Μαρία. Παντρευτήκαν όμως στη Ζαχάρο, αλλά θα μένουν στην Αθήνα. Η ξαδέρφη της Μαγδάλος, η Κατερίνα, είχε την περιέργεια μετά το γάμο που έγινε ο γάμος και πήγαν τα παιδιά στην Αθήνα, πάνω από το σπίτι του στο καινούριο. Πάτε κατεβαίνουν στην Αθήνα, τη φιλοξενεί η ξαδέρφη της Μαγδάλο, που λες, Κατερίνα μου, εδώ είναι το σαλόνι.
Πω μεγαλία βρε Μαγδαλού, τα έχουμε στα χωριά αυτά. Αλήθεια, κοίτα εδώ, τραπεζαρία, φε, καναπέδες, μπράβο ο Μήτρος, νοικοκύρης. Και θα σειρά της κουζίνας. Κοίτα εδώ Μαγδάλα μου, Κατερίνα μου, εδώ είναι η κουζίνα. Εδώ θα μαγειρεύω, θα φτιάχνω πίτες, γλυκά, τα πάντα, τον έχω βασιλιά το ο Μήτρο. Μπράβο ρε Μαγδάλα, μπράβο λέει. Από εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα του Μήτρου. Εκεί τη δικιά σου. Όχι λέει μα Κατερίνα μου, εμείς είμαστε μοντέρνο ζευγάρι. Η δικιά μου είναι η άλλη. Δηλαδή συγγνώμη πατρευτεί και θα κοιμώσει ξεχωριστά δωμάτια. Είμαστε πρωτευουσιάνοι λέει, πρέπει να κοιμώσει ξεχωριστά δωμάτια. Καλά ρε Μαγδάλου λέει. Αν λέει ο Μήτρος θέλει να, τι γίνεται, πώς ειδοποιάει. Να μου λέει μου σφυράει. Και εσύ πας στο άλλο δωμάτιο. Ε ναι λέει. Ωραία. Εντάξει ρε Μαγδαλώτη λέει. Ωραία, σου σφύριξε ο Μήτρος. Αν εσύ όμως θέλεις και ο Μήτρος δεν έχει σφυρίξει, τι κάνεις. Μήτρο, μήπως μου σφυρίξει και δεν άκουσα. Ωραία. Καλή συνέχεια, φιλιά. Μπράβο, μπράβο Μαρία. Και φτάσαμε στην ωραία Νεάπολη λεωφορεία εδώ. Ναι, ναι, μετρήτες και εδώ τώρα έχει τα καθηματάκια μέσα από πολλή. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μία πάρα. Πέραν τη Ελαφόνησο, έτσι. Εγώ για τρέμα.